Με τη βοήθεια του Θανάση Αυγερινού τώρα τι γίνεται με το ρωσικό εμβόλιο. Θανάση, εδώ το λέμε από χθες ότι υπάρχει μια συμφωνία με την Ουγγαρία παρά την ευρωπαϊκή απαγόρευση για παραγωγή αυτού του ρωσικού εμβολίου. Καλησπέρα Νίκη. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχεδόν πανηγυρίζοντας μεταδίδουν τα πλάνα από τη μεταφορά των πρώτων δόσεων του ρωσικού εμβολίου Sputnik V στη Βουδαπέστη. Προφανώς είναι μια επικοινωνιακή καμπάνια, είναι χειροπιαστά εμβόλια που αντίστοιχα τους έχουν κάνει πάνω από 50.000 άνθρωποι στη Ρωσία και σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας η τρίτη αυτή φάση των κλινικών δοκιμών σταθερά καταγράφει αποτελεσματικότητα άνω του 90%, 92% είναι το ανώτερο που έχουν καταγράψει. Πιεζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουγγαρία είπε ότι δεν χρειάζεται να πολιτικοποιείται αυτή η υπόθεση γιατί συζητά και με την Κίνα η Ουγγαρία για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον καθώς η πρόθεσή τους είναι να ακούσουν τις απόψεις των Ούγγρων επιστημόνων πριν παραγγείλουν. Ήδη γνωρίζω από τους παρασκευαστές του ρωσικού εμβολίου ότι επιδιώκεται έτσι να σπάσει το εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας που επικαλείται τις επιστημονικές μελέτες, αλλά έχει παραγγείλει τεράστιες ποσότητες σε πολυεθνικές εταιρείες χωρίς να υπάρχουν αυτές οι επιστημονικές μελέτες για τα αντίστοιχα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει για κανένα διεθνώς εμβόλιο μια επίσημη έγκριση. Αλλά το πρόβλημα φαίνεται πως εντοπίζεται για τους Ευρωπαίους εταίρους μας μόνο με τα κινέζικα και τα ρωσικά εμβόλια. Στη Ρωσία θεωρούν ότι κακώς πολιτικοποιείται τόσο ακραία μια τέτοια υπόθεση που αφορά την υγεία των ανθρώπων. Κανονικά θα έπρεπε όλες οι χώρες να συνεργάζονται. Τα ίδια είπε και ο Πούτιν σήμερα απευθυνόμενος σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε. Μάλιστα θεωρούν κάποιοι στη Μόσχα ότι συνδέεται με όλο αυτό τον ανταγωνισμό για τα εμβόλια και η ξαφνική η ιστορία που εμφανίστηκε με τα προβλήματα υγείας που δήθεν αντιμετωπίζει ο Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα ήταν υποτίθεται Πάρκινσον, κάποιοι εντόπισαν ένα τρέμουλο, τώρα είναι ο βήχας του. Όλοι στη Μόσχα γνωρίζουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ταλαιπωρείται από αυτό το ξερόβιχα εδώ και 3-4 χρόνια. Είναι η επίμαχη εικόνα όσο μας μιλάς. Αυτή είναι η εικόνα, ο πρόεδρος Πούτιν να βγει. Αυτός ο βήχας αποδίδεται στην εργασιομανία του και στο γεγονός ότι ταλαιπωρεί τις φωνητικές του χορδές όπως και εγώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, λοιπόν. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.